Το τρίτο ραντεβού τους με την ιστορία έδωσαν χιλιάδες Έλληνες από όλη την Ελλάδα, συμμετέχοντας στην τρίτη πανελλήνια συνάντηση Μακεδόνων που πραγματοποιήθηκε στην Αμφίπολη. Περισσότεροι από 2.500 χορευτές από 140 συλλόγους από όλη την Ελλάδα βρέθηκαν εδώ στην Αμφίπολη και ήσαν τον μεγάλο χορό στο ραντεβού για τη Μακεδονία. Θέλω να συγχαρώ την Ομοσπονδία Συλλόγων Μακεδόνων για τη διοργάνωση αυτού του τρίτου ανταμώματος των Μακεδόνων εδώ στις Σέρες και την Αμφίπολη, έναν ιστορικό τόπο που βρίσκεται και ο Τύβος Καστά, μια αρχαιολογική ανασκαφή που ξεκίνησε με κονδύλια της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και την οποία θα συνεχίσουμε το επόμενο διάστημα προκειμένου το μνημείο αυτό να γίνει σύντομα επισκέψιμο. Η συμμετοχή είναι πολύ μεγάλη από όλη τη Μακεδονία και από όλη την Ελλάδα. Έρχονται οι Μακεδόνες να βρεθούν όλοι μαζί εδώ, να συζητήσουν τα θέματα τα οποία τους ενδιαφέρουν και να βρούμε μαζί λύσεις. Χέρι-χέρι πιάστηκαν χιλιάδες χορευτές από δεκάδες πολιτιστικούς συλλόγους της Ελλάδας και υπό τους ήχους ζουρνάδων και κρουστών χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς της Μακεδονίας. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι η Μακεδονία είναι ελληνική, γι' αυτό είμαστε κι εμείς εδώ, να στηρίξουμε αυτό το μήνυμα και να το περάσουμε. Φέτος η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Αμφίπολη για σημειολογικό χαρακτήρα, καθώς οι διοργανωτές θέλεσαν να στείλουν το μήνυμα της συνέχισης των ανασκαφών του ταφικού μνημείου που έχει σταματήσει από το 2015. Εκτός από μια γιορτή των Μακεδόνων, είναι και μια διαμαρτυρία για την απαξίωση και την εγκατάλειψη του λόφου Καστά. Πιστεύω ότι η πολιτεία πρέπει να σκύψει πάνω στο θέμα και να σταματήσει να μας απαξιώνει με αυτόν τον τρόπο, να συνεχίσει τις ανασκαφικές εργασίες, αλλά και παράλληλα την αναστήλωση και την ανάδειξη του λόφου Καστά. Τη μεγάλη γιορτή της Μακεδονίας συνδιοργάνωσαν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων και ο Δήμος Αμφίπολης με την υποστήριξη των Παμακεδονικών Ενώσεων της Ιφιλίου. Εισήλθε τη ονομασία. Δεν την θέλουμε και οπωσδήποτε οι ανασκαφές της Αμφίπολης πρέπει να συνεχιστούν. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν παράλληλες δράσεις όπως διαγωνισμός φωτογραφίας, περιηγήσεις στο Μουσείο της Αμφίπολης και άλλες.